Παρακαλώ. Λοιπόν, ναι, όπως προφανώς φαντάζομαι να παρακολουθείτε και να ξέρετε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τους, με τη διαχείριση αυτού του προσφυγικού, του μεγάλου προσφυγικού ρεύματος που έχουμε στην Ελλάδα. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Ματσάκα της ΗΠΑ της Αρμοστίας και τον κύριο Λεκλέρ ήταν εδώ και την κυρία Τρέβλια, η οποία μας ενημέρωσαν για το πρόγραμμα που έβγαλε η ΗΠΑ τη Αρμοστία. Θα σας πω αργότερα τις αυτές. Σας ενημερώνω λιγάκι και έχουμε κάνει σαν Δήμος μέχρι τώρα και τι ζητάμε από την έγκριση από το Σώμα. Από το καλοκαίρι που μας πέρασε έχουμε αντιμετωπίσει κατά το δυνατόν, χωρίς εξωτερική βοήθεια, ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της προσφυγικής χρήσης. Αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις για προσωρινή φιλοξενία σε ξενοδοχεία της πόλης. Σας παρακαλώ, κάντε ησυχία, συνάδελφοι. Λιγάκι μη μιλάτε. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, δεν είναι απλό. Θα θέλαμε την προσοχή σας και σας παρακαλώ πολύ να μην μιλάτε. Λοιπόν, το σχέδιο, όπως είπα, περιλαμβάνει δράσεις για προσωρινή φιλοξενία σε ξενοδοχεία με λεφτά από μη κυβερνητικές οργανώσεις και την παροχή παράλληλα συνοδευτικών υπηρεσιών. Είτε είναι ψυχοκοινωνική στήριξη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κλπ. Αυτό είναι συμπληρωματικό της λειτουργίας του φιλοξενείου. Το ξέρετε όλοι στους πρώην Σταύρους Παπάφη, το οποίο όμως είναι μόνο για αιτούντες άσυλο και είναι για οικογένειες και είναι και για μια διάρκεια 6 μηνών. Κάναμε συνεχεία μια συνάντηση με μια πρωτοβουλία του Δήμου, καλώντας όλους τους δημάρχους της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το πρόβλημα. Σε αυτή τη συνάντηση είχαν κληθεί και ανταποκρίθηκαν 13 δήμοι του νομού της ευρύτερης Μητροπολιτικής, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Οργανισμός Λιμένος, ο Ερυθρός Σταυρός, τα Σώματα Ασφαλείας και η Αστυνομία και Λιμενικό. Και επίσης ήταν παρατηρητής από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, προκειμένου να δούμε πώς θα συντονιστούμε όλοι μαζί. Από αυτή τη συνάντηση προέκυψε μια ομάδα εργασίας η οποία εκπονεί, δεν το τελείωσε ακόμα, αλλά περίπου το έχει φτάσει στο τέλος της, ένα σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης που πιθανόν να μας προκύψει. Και η κρίση που πιθανόν να μας προκύψει είναι να κλείσουν τα σύνορα, να πλημμυρίσει η πόλη, διάφορα τέτοια σενάρια. Τα οποία τα εξέτασε όλα η ομάδα αυτή. Στο σχέδιο αυτό, στην ομάδα εργασίας αυτή, έχει μια επαφή, μια επικοινωνία και με τις ΜΚΟ, οι οποίες δραστηριοποιούνται πολύ ενεργά, άρσεις, πράξεις, γιατροί του κόσμου κλπ. Και υπάρχει αυτή η συνεχή και συστηματική προσπάθεια να προκύψει το συντονιστικό εργαλείο που θα κάνει όλη αυτή την ιστορία. Από εκεί και πέρα προέκυψε μία πρόσκληση της ΗΠΑ της Αρμοστίας για άμεση αντιμετώπιση της πιθανότητας να προκύψουν για 20.000 θέσεις στην Ελλάδα. Θα σας τα πει ο κ. Ματσάρας πιο πολύ καλά από ό,τι τα λέω εγώ. Η οποία πρόσκληση αυτή απευθύνεται και προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και προς τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και προς φορείς όπως είναι ξενοδοχεία, όπως είναι αυτά, που για να καλυφθούν θέσεις για άμεση αντιμετώπιση. Αυτές είναι δύο τύπων αυτή η άμεση αντιμετώπιση. Είναι αυτοί που ζητάνε άσυλο και είναι αυτοί που ζητάνε την παραμονή, που είναι οι μετανάστες. Για τους μετανάστες, αυτοί που ζητάνε, δηλαδή, είναι δικαιούχοι του προγράμματος επανεγκατάστασης σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να μείνουν εδώ για περίπου 8 εβδομάδες. Και οι άλλοι, αυτοί που ζητάνε άσυλο, είναι για 6 μήνες. Οι δράσεις που προτείνονται βάσει αυτής της πρόσκλησης της ΗΠΑ της Αρμοστίας είναι επιδότηση ενοικίου σε ιδιωτικές κατοικίες, βάουτσερ για διαμονή σε ξενοδοχεία, μίσθωση ξενοδοχείων συνολικότερα, μια πρόταση που είχε κάνει και ο κ. Δανιλίδης, και αναδοχή από οικογένειες και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως είναι η σύντηση, μετάφραση και διερμηνία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη.
Αυτό ο λόγος για τον οποίο καλέσαμε εκτάκτως, γιατί αυτά γίνονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε όλες τις διαδικασίες. Ζήτησα από τον κύριο Ματσάλα, τη ΣΥΠΑ της Αρμοστίας, να μας κάνει μια παρουσίαση αυτού του προγράμματος και ζητάμε από το Σώμα να εγκρίνει να υποβληθεί καταρχήν η αίτηση και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα κατατεθεί το σύνολο αυτού του προγράμματος. Αυτή είναι η ιστορία και κύριο Ματσάλα, παρακαλώ, αν θέλετε να μας πείτε. Μάστακας. Μάτσαλας. Ελάτε. Ελάτε κύριε Μάστακα, ελάτε. Ο κύριος Πέτρος Μάστακας, υπεύθυνος προστασίας της ΥΠΑ της Αρμοστίας για τους πρόσφυγες, θα μας ενημερώσει. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε για την παρουσίαση αυτή, την ενημέρωση. Θα μας πείτε πιο εξειδικευμένα ίσως μερικά πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δήμαρχοι των όμορων Δήμων με τη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση που απευθύνατε στην ΥΠΑ, τη Αρμοστία του για τους Πρόσφυγες, ώστε να έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει αυτή τη δυνατότητα χρηματοδότησης. Θα ξεκινήσω τη σύντομη παρουσίασή μου με μια γρήγορη αναφορά στο τι είναι η ΥΠΑ, τη Αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Το ακρονίμιο μας είναι UNHCR, που στα αγγλικά σημαίνει United Nations High Commissioner for Refugees. Η ΥΠΑ, τη Αρμοστία του για τους Πρόσφυγες, είναι το εντεταλμένο όργανο των Ηνωμένων Εθνών που βοηθά τα κράτη στην παροχή διεθνούς προστασίας στους πρόσφυγες και στους αιτούντες άσυλο. Στην Ελλάδα υπάρχει αντιπροσωπεία της ΥΠΑ, της Αρμοστίας, από το 1952, αδιαλείπτως μέχρι σήμερα, και κατά καιρούς έχουμε διάφορες επιχειρησιακές προτεραιότητες. Αυτή την εποχή στην Ελλάδα οι επιχειρησιακές μας προτεραιότητες είναι αφενός μεν η συνδρομή των ελληνικών αρχών στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο σκέλος που αφορά τις νέες αφίξεις, στα νησιά δηλαδή. Κατά δεύτερον, εξίσου σημαντική προτεραιότητά μας είναι η συνδρομή προς τις ελληνικές αρχές στο κομμάτι που αφορά τη στέγαση, την προσωρινή στέγαση ετούντων άσυλο και υποψηφίων προς μετεγκατάσταση ετούντων άσυλο. Θα διευκρινίσω σε λίγο. Η δυνατότητα χρηματοδότησης στην οποία αναφέρθηκα έχει να κάνει με την αρμοδιότητα, με την ευθύνη που ανέλαβε η ΥΠΑ, τη Αρμοστία εξ ονόματος των Ηνωμένων Εθνών, να δημιουργήσει 20.000 θέσεις στέγασης, προσωρινής στέγασης, για διάστημα 2 ετών, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2017, στην Ελλάδα, με μοναδικούς εποφελούμενους, είτε ανθρώπους υποψήφιους, ετούντες άσυλο, υποψήφιους προς μετεγκατάσταση σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε άλλες κατηγορίες ετούντων άσυλο. Δικαιούχοι δηλαδή αυτού του προγράμματος προσωρινής στέγασης θα είναι αποκλειστικά αλλοδαποί καταγεγραμμένοι με δακτυλικά αποτυπώματα που περιμένουν την εξέλιξη του φακέλου τους, είτε προς αναχώρηση σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νόμιμης αναχώρησης, πρόκειται για νόμιμη αναχώρηση, είτε εφόσον υποβάλλουν αίτημα ασύλου που εξετάζεται στην Ελλάδα, την απάντηση επί του φακέλου τους και το αν γίνονται τελικά δεκτοί ως πρόσφυγες ή όχι. Το πρόγραμμα λοιπόν προσωρινής στέγασης. Σας παρακαλώ, καθίστε, σας παρακαλώ. Ακούγεστε πολύ. Παρακαλώ, καθίστε. Αν μείνει κανείς και στο ποτάμι. Το πρόγραμμα λοιπόν προσωρινής στέγασης χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη ανακοινώσαμε στις 17 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, με κοινή συνέντευξη τύπου με την Επίτροπο Γεωργίεβα, τη χρηματοδότηση της ΥΠΑ, της Αρμοστίας, με 80 εκατομμύρια το χρόνο για 2 χρόνια για τη δημιουργία αυτών των 20.000 θέσεων κυρίως, αλλά και για άλλα πράγματα, κυρίως όμως γι' αυτό. Αφορά καταγεγραμμένους ετούντες άσυλο και υποψήφιους ετούντες άσυλο για μετεγκατάσταση. Είναι προσωρινής φύσης, όπως σωστά είπε ο κύριος Μπουτάρης, 8 εβδομάδες θα είναι η διάρκεια στέγασης για όσους είναι προς μετεγκατάσταση. Θα μου πείτε γιατί 8 εβδομάδες. Γιατί μέσα σε 8 εβδομάδες θα ολοκληρώνεται η μετακίνησή τους σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέχρι 3 ή 6 μήνες για ετούντες άσυλο, για τους υπόλοιπους ετούντες άσυλο. Πάλι, γιατί 3 ή 6 μήνες, γιατί τόσο είναι το διάστημα μέσα στο οποίο θα κρίνεται σε πρώτο και δεύτερο αντίστοιχο βαθμό το αίτημα ασύλου τους. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης κατ' εξαίρεση όταν υπάρχουν καθυστερήσεις για κάποιο λόγο. Δεν αποτελεί μόνο
η στέγαση το αντικείμενο της χρηματοδότησης. Χρηματοδοτείται επίσης και όλο το πακέτο των αναγκαίων για να ζήσει ένας άνθρωπος για αυτές τις 8 εβδομάδες ή τους 3 μήνες ή τους 6 μήνες αντίστοιχα, δηλαδή η σύντησή του, η πρόσβασή του σε ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής συνδρομής. Η χρηματοδότηση είναι στο 100% των δαπανών, δεν περνάει μέσα από το μηχανισμό χρηματοδότησης της ελληνικής διοίκησης και αυτό το θεωρούμε πλεονέκτημα, διότι υπάρχει ταχύτητα στην εκπλήρωση και στην υλοποίηση των πληρωμών. Δεν υπάρχει αυτό που συνήθως κανείς συναντά όταν περιμένει κάποιες υπηρεσίες της ελληνικής διοίκησης του κεντρικού κράτους, ενώ να προβούν σε εντάλματα πληρωμών, εγκρίσεις. Όλα αυτά δεν υπάρχουν. Υπάρχει ένας άλλος μηχανισμός λογιστικής υποστήριξης από την υποτερμοστία. Είναι ανοιχτή αυτή η δυνατότητα χρηματοδότησης σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών και σε φορείς του δημόσιου τομέα, ακόμα και εν ευρεία έννοια. Μέχρι στιγμής στην εκδήλωση, στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απάντησαν αρκετοί φορείς της κοινωνίας των πολιτών και ο Δήμος Αθηναίων. Δεν έχουμε ακόμα επισήμως ανακοινώσει τα αποτελέσματα της επιλογής, αλλά νομίζω ότι μπορώ να πω πως ο Δήμος Αθηναίων είναι ανάμεσα σε αυτούς που επελέγει, στους φορείς που επελέγησαν προς χρηματοδότηση. Με μεγάλο ενδιαφέρον θα περιμέναμε την ενδεχόμενη πρόταση που θα καταθέσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης ή μια σύμπραξη Δήμων μαζί με το Δήμο Θεσσαλονίκης για συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα χρηματοδότησης. Θεωρούμε ότι υπάρχει σημαντική προστιθέμενη αξία και κοινωνικό όφελος όχι μόνο για τους συμμετέχοντες, για τους φορείς που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά και για την κοινωνία που εκπροσωπούν και στην οποία θα διεξαχθεί όλο αυτό το πράγμα. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Θα είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς να καταλήξει η σημερινή συνεδρίαση, καθώς και η επόμενη που θα συζητήσει την πρόταση επί της ουσίας, σε μια θετική έκβαση ως προς το αποτέλεσμα της υποβολής κάποιας πρότασης χρηματοδότησης.